Περισσότερο εργοτάξιο από ό,τι η πόλη θυμίζει τελευταία το Ρέθυμνο, καθώς κεντρικοί δρόμοι είναι σκαμμένοι και γειτονιές έχουν μετατραπεί σε κολαστήρια λόγω έργων και αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου. Σταδιακά, η Μελισσινού στην παλιά πόλη, η Κολοκοτρώνη στην Καλυθέα, η περιοχή γύρω από το δεύτερο γυμνάσιο, η Κονδυλάκη στον Μασταμπά, οι δρόμοι στις εργατικές κατοικίες στη Σαρακίνα και οι κάθετοι δρόμοι της Μωάτσου στην καρδιά της πόλης έχουν πνιγεί στη σκόνη λόγω των έργων ανάπλασης που εκτελούνται, με την γκρίνια των πολιτών να φτάνει έως και το Δημαρχιακό Μέγαρο. Είναι δεδομένο ότι έργα που γίνονται μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο δημιουργούν οχλήσεις και απολογούμαστε γι' αυτό στους πολίτες. Όμως είναι έργα σύνθετα τα οποία προϋπόθεταν τη δυνατότητα της υπογειοποίησης των δικτύων από το ΔΔΕ. Η ΔΕΗ μέχρι το Φεβρουάριο δεν μπορούσε να μπει σε κανένα σημείο της πόλης. Τα έργα είναι άκρως αναγκαία, τονίζει στην Κρήτη TV ο Δημαρχός Γιώργος Μαρινάκης, ο οποίος ξεκαθαρίζει πως καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού οι μπουλντόζες και τα μηχανήματα θα είναι με αναμένες τις μηχανές τους, διότι σε περίπτωση καθυστερήσεων και αν παρέλθει η τελευταία ημέρα του χρόνου και δεν έχουν παραδοθεί, τότε τα κονδύλια του ΕΣΠΑ θα κάνουν φτερά. Είναι ένας ανάδοχος ο οποίος οφείλει να ολοκληρώσει σε όλο τον νομό όλα τα έργα τα οποία είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ. Και αν δεν ολοκληρωθούν μέχρι 31 Δεκάτου του τρέχοντος έτους, χάνονται οι χρηματοδοτήσεις. Δεν είναι λοιπόν κάτι που θέλουμε να δοκιμάσουμε την υπομονή ή τα νεύρα των συμπολιτών μας. Αλλά όμως είναι αμαρτία να σκεφτόμαστε μόνο το πολιτικό κόστος και να απεμπολίσουμε μια αναβάθμιση η οποία δεν είναι μόνο αισθητική. Τα έργα θα αναβαθμίσουν αισθητά την πόλη, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών, επισημαίνει εμφατικά ο Γιώργος Μαρινάκης, ενώ μόνο η αποψήλωση των ηλεκτροφόρων καλωδίων της ΔΕΗ που επιχειρείται στις γειτονιές έχει κάτι παραπάνω από θετικό αποτύπωμα. Αυτό δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής, είναι θέμα και ασφάλειας, αφού δεν υπάρχουν κινδύνοι βραχυκλωμάτων και πυρκαγιών που δυστυχώς συμβαίνουν και αυτές. Δεν είναι θέμα υγείας. Είναι καλό να υπάρχουν ηλεκτροφόρα καλώδια πάνω από τα κεφάλια μας. Αυτό λοιπόν είναι μια παρέμβαση η οποία γίνεται με πλήρη επίγνωση, με πολύ κόστος. Προσπαθούμε να παντρέψουμε τα συνεργεία της ΔΔΕ, της ΔΕΙΑΡ και του Δήμου για τον ανάδοχο, για να μπορούμε να κάνουμε το έργο με την ολιγότερη δυνατή όχληση.